Α, αυτό που σου είπα για τον κύριο Κουδουνάρη ισχύει και για τους άλλους δύο. Όχι μόνο στον κύριο Κουδουνάρη να απαντάς. Ας πούμε τώρα θα σε ρωτήσει κάτι η Εύελιν. Απάντησε. Εύελιν! Γεια σας. Καζαμπλάνκα μου. Και να σε μαλώσει ο κύριος Κουδουνάρης και να σε μαλώσω κι εγώ. Τι έγινε, δεν θα το συζητήσουμε? Εντάξει. Okay. Και να ξέρεις ότι κανένας δεν έχει κακή πρόθεση. Εντάξει. Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει. Καζαμπλάνκα μου, σήμερα μου μύρισες άνοιξη. Πραγματικά. Πραγματικά. Πάρα πολύ ωραίο look. Έχεις παίξει πάρα πολύ ωραία με τα λεμόνια, γιατί ήθελε κάτι διαφορετικό και το έχεις καταφέρει φανταστικά με τις κίτρινες λεπτομέρειες. Στο μόνο που θα συμφωνήσω με την Δήμητρα είναι ότι το μίλιτερ το σακάκι κάπως λίγο κλωτσάει σε αυτήν την εικόνα. Α, okay. Θα μπορούσες όντως να το έχεις δανειστεί από τον σύντροφό σου. Απ' την άλλη όμως, εσύ κάπως μου το έχεις πουλήσει και έχω τσιμπήσει εγώ. Και όλο αυτό μου κάνει αρμονικό. Τρία. Ευχαριστώ. Πολύ καλά ξεκινάει αυτό. Λάκι. Ωραίες οι μαργαρίτες, πάρα πολύ ωραίες. Ωραίο πριν, πάντα χαρίζει. Θυμάμαι το μοσκίνο που τις έκανε, πάντα. Και μάλιστα μια φορά είχε εξηγήσει ότι λέει ότι όταν κάνω μια στάμπα μαργαρίτας, δεν μαδάει ποτέ. Ενώ είναι ένα λουλούδι που η κυριολεξία του είναι να το μαδάς, γιατί το έχουν και αυτό μοιάμα, νομοιάμα, το έχουν και οι Ιταλοί. Βεβαίως. Εσύ λοιπόν εύχομαι να μην θες να χρειαστεί να μαδίσεις μαργαρίτες για να δεις αν σε αγαπάμε, γιατί όντως με αυτό το look νομίζω αγαπάμε. Νομίζω δεν το έχω κάνει ποτέ. Το ξέρω, εγώ όταν μου χαλάσει το ρομαντισμό μου. Εγώ το έχω κάνει, μην ανησυχείς, Λάκη μου. Κι εγώ. Αγαπάει. Ανάλογα. Μα ό,τι και να είναι, είτε με αγαπάει, δεν με αγαπάει, με το κοτσάνι στο χέρι μένει. Τι λέμε τώρα. Βλέπεις ότι τη διαφορά τώρα την έχει κάνει εδώ πέρα. Ένα πουκάμισο σε ένα χρώμα, ένα παπούτσι και μία τσάντα. Άρα, πόσες φορές λέμε κάτι για ένα look και όταν η τσάντα είναι διάφορη, δεν λέμε ακριβώς πόσο πολύ το χαλάει ένα look. Ενώ τώρα αυτά τα δύο πράγματα το φτιάξανε πολύ. Δηλαδή, στην κίνησή του, αποσπάται η προσοχή και αυτό ολοκληρώνει τη διάθεση του να δεις ένα look. Γιατί αν έχουμε ένα πολύ ωραίο πουκάμισο ή ένα πολύ ωραίο φόρεμα ή ένα πολύ ωραίο. Ενώ αν είναι όλα χαριτωμένα, κάνουν αυτό το μπαμ. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα ήρθε η στιγμή που μπορείς να συνομιλήσεις. Δώσε βάση στο ρήμα «συνομιλώ» με τον κύριο Κουδουνάρη. Μην μιλάει μόνο στενό, κατάλαβες, γιατί είναι κρίμα. Να σου πω, σήμερα δεν χρειάζεται να συνομιλήσουμε πάρα πολύ, διότι μιλάνε τα ρούχα. Τώρα σήμερα έχει φέρει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, ωραίο αυτό στο κεφάλι. Νομίζω τα μαλλιά σου θα ήθελα πιασμένα και όχι κάτω, ναι, όπως θα έχεις τις προάλλες. Μ' αρέσει το μιλιτέρ, αλλά δεν μ' αρέσει το πουκάμισο όταν υπάρχει το μιλιτέρ. Δηλαδή, το φόρεμα με το μιλιτέρ είναι ωραίο και το πουκάμισο κλωτσάει. Αν φύγει το μιλιτέρ, για βγάλε το λίγο. Το πουκάμισο είναι πολύ ωραίο και νομίζω ότι θέλω πάνω ένα άλλο τζάκετ. Για φέρε μπει λίγο το δικό σου. Κάνε με αλλαγή. Έχεις τη ληστριά. Ναι, για στρώσ' το λίγο, γιατί έφυγες, άφησε έτσι. Έφυγες και μ' άφησες έτσι. Ας πούμε τώρα που είναι λίγο πιο ήρεμο, αλλά πάλι είναι πολύ μοντέρνο, δηλαδή wrong jacket, ας πούμε, μου άρεσε πάρα πολύ και το μπλε. Τώρα φαίνονται βέβαια λίγο μικρά τα παπούτσια, αλλά και αυτή είναι μια ωραία εικόνα και η προηγούμενη ήταν ωραία. Πολύ ωραία τα λεμόνια της Δομινίκης, πάρα πολύ ωραία. Και αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, μοντέρνο, ανοιξιάτικο look. Και είναι όντως μία πρόταση το πώς μπορεί να φορεθεί ένα τόσο χαριτωμένο φορεματάκι και να κάνει πολύ πιο cool από αυτό το ρομαντικό ρετρό χαρακτήρα που έχει στην πραγματικότητα από μόνο του. Να. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό νευριάζω να φέρνεις εικόνες σαν την εχθεσινή. Όταν ναι, ξέρω ότι μπορεί να κάνεις αυτό, δεν μπορεί να περάσει. Και δεν πήρες τις πήρε. Και δεν τις πήρε για τον βαθμό η B. Θα σου πω, εκτός ότι δεν τις πήρε, πήρες και προκλητικά υψηλή βαθμολογία από τις συμπαικτρίες σου. Ορίστε. Εγώ δύο έβαλα. Προκλητικά. Και βεβαίως, εσύ ευθύνεσαι μόνο για την εικόνα που έφερες, θέλω να πιστεύω. Και όχι για τις βαθμολογίες που πήρες.
Τις υψηλές εννοώ. Ότι δεν τις έχεις κατευθύνει με κάποιον τρόπο. Θέλω να πιστεύω. Μοιάζω τέτοιος άνθρωπος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα πια. Κατάλαβες. Σήμερα είσαι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. 4. Ευχαριστώ. Α! 12,6 είναι η τελική σου βαθμολογία. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι γενικά φέρνω πάρα πολύ ωραίες εικόνες, τις οποίες μπορούν να εμπνευστούν και οι τηλεθεάτριες και οι συμπαίχτριές μου. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχω την ανάγκη να ζητήσω ή να ζητιανέψω βαθμολογία. Θεωρώ ότι είμαι αρκετά δυνατή παίχτρια και θεωρώ ότι οι συμπαίχτριές μου το βλέπουν αυτό.